Ο οδηγός επικαλέστηκε ότι απέναντί του εμφανίστηκε μια νταλίκα και δεν χωρούσαν στο δρόμο. Διακομιστεί 30 άτομα. Που είναι βαριά τραυματισμένη και μετακομίστηκε στην Θεσσαλονίκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο 45ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών Καβάλας, αμέσως μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Αγκίστας, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακοφίτου για την σχολική τους εκδρομή, με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο παρακείμενο χωράφι από ύψος 3 περίπου μέτρων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του οδηγού, σε σημείο που ο δρόμος είναι στενός, μία νταλίκα από το απέναντι ρεύμα κινήθηκε προς το λεωφορείο, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί σε απότομη κίνηση προς τα δεξιά, που είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή του λεωφορείου από το οδόστρωμα και την πτώση του στο χωράφι. Τρεις εκπαιδευτικοί και 7 ενήλικες γονείς και καθηγητές τραυματίστηκαν κατά την πτώση του λεωφορείου όταν εξετράπη της πορείας τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής από Σέρες προς Αλεξανδρούπολη στο ύψος της Αγκίστας Σερών. Σε δύο περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβουν οι άνδρες της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν έναν μαθητή και έναν συνοδό γονέα. Να πούμε βεβαίως ότι όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των Σερών, της Δράμας και της Καβάλας. Υπήρχαν τραυματίες μαθητές και γονείς, συνοδοί. Ενέργειες απεγκλωβισμού κάναμε μόνο σε ένα μαθητή και σε μια συνοδό, κυρία. Σαν από θαύμα γλίτωσαν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί που μεταφέρθηκαν στα τρία πλησιέστερα νοσοκομεία των Σερών, της Δράμας και της Καβάλας. Σύμφωνα με την διευθύντρια του σχολείου, την ώρα εκείνη δεν έβρεχε και ο δρόμος δεν ήταν ολισθηρός. Ο οδηγός επικαλέστηκε ότι απέναντί του εμφανίστηκε μια νταλίκα και δεν χωρούσαν στο δρόμο. Ξέρετε, το δρόμο είναι αρκετά στενός εκείνο το σημείο. Δεν μπορώ να πω, δεν είδα, αλλά δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω κιόλας. Και πήρε την τάφρο και γύρω στα 20-30 μέτρα προχωρούσε την τάφρο, οπότε δεν μπόρεσε να το επαναφέρει στο οδόστρωμα και του φύγε μέσα στην τάφρο. Οι καιρικές συνθήκες πώς ήταν? Δεν είχε βροχή. Όχι, ούτε υγρασία στο δρόμο για να πω ότι είναι όπως είναι αυτή την ώρα, ας πούμε, με βροχή. Δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Και όταν κατεβήκαμε ούτε τότε είχε βροχή, τίποτα, ούτε ψυχάλα. Γυρίσαμε κανονικά το πρωί γύρω στις 7.30-8 παρά για μια εκδρομή που είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό για Πόρτο Λάγος Αλεξανδρούπολη. Επειδή ο αριθμός των παιδιών και των συνοδών τους δεν μας έφτανε για ένα λεωφορείο, ναυλώσαμε και δεύτερο λεωφορείο. Εγώ ήμουν στο πρώτο λεωφορείο, από πίσω ήταν το λεωφορείο στο οποίο συνέβη το ατύχημα. Ήταν μόλις περάσαμε το σταθμό Αγκίστας, ανεβαίνοντας την ανηφόρο για τις τροφές, σε ίσιο όμως μέρος. Και φωνάζει ο δικός του δικού μας στο λεωφορείο ότι το δεύτερο λεωφορείο έχει τουμπάρι μέσα στην τάφρο. Άμεση ήταν η επέμβαση της τροχέας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική βοήθεια προσέφεραν στους μικρούς μαθητές οι εργαζόμενοι του ΤΑΠ που βρίσκονταν λόγω εργασιών στην περιοχή και μετέφεραν με τα υπηρεσιακά τους οχήματα τραυματίες στα νοσοκομεία. Έχουμε μία περίπτωση συνοδού που είναι βαριά τραυματισμένη και μετακομίστηκε στην Θεσσαλονίκη από τις Σέρες. Μία συναδέλφισσα είναι στο χειρουργείο, γιατί έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό κάταγμα στο χέρι. Μία ακόμα εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπει στο χειρουργείο, γιατί έχει θλαστικό τραύμα στον αυχένα. Οι άλλοι δύο συνάδελφοι είναι υπό εξέταση, ο ένας με ορό και νάρθηκα, η άλλη εξετάζεται ακόμα. Τα παιδιά έχουμε ένα κάταγμα στο πόδι, ένα κοριτσάκι. Τα άλλα έχουν τραύματα στα χέρια και στα πόδια. Τα περιποιούνται γιατροί. Κάποιοι περιμένουν αιματολογικές εξετάσεις, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εξετάσεις. Γενικά η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Έχουν διακομιστεί 30 άτομα, τα περισσότερα με το ΕΚΑΒ, κάποια με ασθενοφόρα του ΤΑΠ και με ιδιωτικά μέσα, μέχρι και τα τελευταία μερικά ελαφρά που ήρθαν, ας πούμε.
Από αυτά είναι 14 παιδιά, είναι 16 ενήλικες. Έχει γίνει εισαγωγή 5 παιδιών και 11 ενηλίκων. Όλα τα υπόλοιπα έχουν πάρει εξιτήρια και υπάρχει και μια διακομιδή στο ΑΧΕΠΑ για ένα πιο σοβαρό περιστατικό, αλλά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ζωή κανενός, ούτε και αυτού που διακομίζεται, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν πει από την ιατρική υπηρεσία.